Τα σχολεία, όπως όλα δείχνουν, θα ανοίξουν το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, προβληματισμός επικρατεί μεταξύ των γονέων και των δασκάλων για τα μικρότερα παιδιά, αφού τώρα δεν επιτρέπεται να τα κρατούν οι παππούδες. Είναι μια χρυσή ευκαιρία, λένε οι δάσκαλοι, να δυναμώσει ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου. Μάλλον ο ιοκρονιός θα κρατήσει πολύ ακόμα στη ζωή μας. Είναι μια χρυσή ευκαιρία, παράδειγμα, πιστεύω, διότι κοιτάξτε, ζούμε σε μια κοινωνία που παππούς και γιαγιά παίζουν σημαντικό ρόλο. Και στο μεγάλωμα των παιδιών, τουλάχιστον από ή προς το σχολείο, είναι καιρός πια να δυναμώσει η πολιτεία το ολοήμερο σχολείο, το οποίο ολοήμερο σχολείο, θα σας θυμίσω, τα τελευταία 3-4 χρόνια πραγματικά έχει απαξιωθεί. Έφυγε ο σταθερός δάσκαλος του ολοημέρου, οι ειδικότητες μειώθηκαν, άρα είναι μια χρυσή ευκαιρία τώρα για το εν ώψη της νέας χρονιάς και για τα προγράμματα τα οποία να δυναμώσει το ολοήμερο σχολείο, να ξαναεπιστρέψει ο δάσκαλος, ώστε οι γονείς να εμπιστεύουν σε πιο μεγαλύτερο βαθμό τα παιδιά τους στο ολοήμερο σχολείο και ώστε να μην υπάρχει και αυτή η επαφή των παππούδων και των γιαγιάδων, ώστε να μπορεί να παίρνουν τα μικρά παιδιά από το σχολείο. Σύμφωνα με τον κύριο Στεφάνου, το πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου αναμορφώθηκε το 2016 με σκοπό να γίνει εξοικονόμηση του προσωπικού, αλλά στην πραγματικότητα το ολοήμερο πήρε ό,τι περίσσεψε από τις ειδικότητες. Το 2016, για να εξοικονομηθεί το προσωπικό, έγινε αναμόρφωση του προγράμματος του ολοημέρου. Ουσιαστικά ο σταθερός δάσκαλος έφυγε και οι ειδικότητες που υπάρχουν έγινε μία ώρα μόνο την ημέρα η προετοιμασία και οι ειδικότητες μία ώρα ειδικότητα, ο οποίο πραγματικά ήταν ό,τι περισσέψει από τις ώρες του προγράμματος, έμπαινε η ειδικότητα αυτή. Ο θεσμός του ολοήμερου, σύμφωνα με τον κύριο Στεφάνου, θα πρέπει να αναβαθμιστεί και όχι να λειτουργεί στα δημοτικά σχολεία μόνο για κράτηση παιδιών, όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά να επιτελεί και εκπαιδευτικό έργο. Όλα τα δημοτικά είχαν ολοήμερο. Βλέπουμε τα τελευταία 3 χρόνια υπάρχει μεγάλη μείωση των μαθητών, διότι πραγματικά ουσιαστικά έτσι όπως είναι το ολοήμερο, μόνο κοινωνικούς σκοπούς, δηλαδή μόνο την κράτηση των παιδιών και όχι και τους εκπαιδευτικούς. Εμείς θέλουμε μαζί με τους κοινωνικούς σκοπούς να επιτελεί και τους εκπαιδευτικούς.